Πάμε Μίλατο. Να επιστρέψουμε στο σπήλαιο Μιλάτου. Θα επιστρέψουμε. Εκεί βρίσκεται το συνεργείο της Κρήτης σήμερα, Κρήτη TV, Εύη Σπανού, η οποία βρίσκεται στην είσοδο. Πολύ σωστά. Βρισκόμαστε στην είσοδο ενός ιστορικού σπηλαίου, καθώς είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε την ιστορία ερχόμενη εδώ, σε αυτό το ξεχωριστό σημείο. Η ιστορία λοιπόν μας πάει πίσω στον Φεβρουάριο του 1823. Τότε περίπου 2.500 γυναικόπαιδα και 150 στρατιώτες, οι οποίοι ζούσαν στα γύρω χωριά, ήρθαν εδώ, μπήκαν στο σπήλαιο με σκοπό να σωθούν από τον Χασάν Πασά. Η πολιορκία, όπως μαθαίνουμε από την ιστορία, κράτησε 22 μέρες. Για 22 μέρες οι άνθρωποι έμειναν μέσα στο σπήλαιο, άλλοι κατάφεραν να ζήσουν, άλλοι δυστυχώς δεν κατάφεραν, καθώς η πείνα και η δίψα ήταν πολύ έντονη. Σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου 40 παιδιά γεννήθηκαν αυτές τις 22 ημέρες της πολιορκίας. Τότε όμως, όπως μαθαίνουμε από πηγές, ο Χουσέιν, ο οποίος τότε είχε δώσει έναν όρκο, ο Πασάς δηλαδή, ότι θα τους αφήσει ήσυχους τους ανθρώπους, αποφάσισε να μπει στο σπήλαιο και δυστυχώς απομονώθηκαν οι γέροι, οι οποίοι μετά, στη συνέχεια, έχασαν τη ζωή τους, μαζί με τα βρέφη, αλλά και τα γυναικόπαιδα. Αυτό ήταν το τέλος του σπηλαίου της Μιλάτου. Εδώ βρισκόμαστε. Μέσα, το 1937, έφτιαξαν ένα ναό οι άνθρωποι αφιερωμένο στον Άγιο Θωμά. Αυτό το ναό κάθε χρόνο επισκέπτονται κάτοικοι της περιοχής, άνθρωποι οι οποίοι έρχονται μέχρι εδώ και διοργανώνεται μια ξεχωριστή γιορτή, μια τελετή, για να τιμήσουν αυτήν την ηρωική έξοδο. Είναι χαρακτηριστικό το σημείο που βρισκόμαστε, καθώς η ομορφιά της άγριας φύσης είναι μοναδική. Κάποιος ερχόμενος από τη Μίλατο χρειάζεται περίπου 5 με 6 λεπτά στο αυτοκίνητο για να φτάσει και να αφήσει το αυτοκίνητό του στο δρόμο και στη συνόχεια άλλο τόσο, έτσι ώστε να περπατήσει σε ένα βραχώδες μονοπάτι για να φτάσει εδώ στην είσοδο του σπηλαίου. Και μέσα λίγο ακόμα, 1-2 λεπτά για να φτάσει και να μπει στο ναό. Πρόλαβες να μπεις μέσα, για πες μας λίγο, Εύη, πρόλαβες ή μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση δεν θα κρατηθείς και θα μπεις? Θα μπω μόλις τελειώσει η σύνδεση. Βλέπουμε βεβαίως ότι και τα ζώα της άγριας φύσης τα βλέπουμε, όχι μόνο πτηνά, αλλά και άγρια ζώα στα βουνά, στο βουνό πίσω μας, στην πλαγιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάρα πολλοί τουρίστες έρχονται στη Μίλατο για να επισκεφθούν το σπήλαιο. Τα κατσικάκια. Τα κατσικάκια βεβαίως. Τι άλλο μπορεί να έχεις δει τώρα εκεί στο βουνό, κατσικάκι? Είδαμε πτηνά και είδαμε και μάλλον κάποια νυχτερίδα μέσα στο σπήλαιο. Α, μέσα στο σπήλαιο, εντάξει. Οπότε μπορεί και να μην πω. Χρειάζεται, έχεις δίκιο. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά. Είναι μια όμορφη περιοχή πάντως. Είναι πολύ όμορφη περιοχή και είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετοί τουρίστες, μερικούς από αυτούς συναντήσαμε και στο παραλιακό μέτωπο που βρεθήκαμε, γνωρίζουν για το σπήλαιο και είναι ένα από τα πρώτα μέρη που επισκέπτονται ερχόμενοι στην περιοχή. Και το ακόμα πιο σημαντικό και νομίζω ότι αξίζει κιόλας να αναφερθεί, είναι ότι για να έρθουν στο σπήλαιο μαθαίνουν και ότι υπάρχει ένας ναός μέσα, ότι έχει κτιστεί με κάποια αναφορά. Αναζητούν δηλαδή περισσότερες πληροφορίες για το μέρος το οποίο θέλουν να επισκεπτούν. Είναι μια σχετικά εύκολη διαδρομή για κάποιον που ενδιαφέρεται έτσι να κάνει μία εξόρμηση στη φύση. 30 χιλιόμετρα περίπου από τον Άγιο Νικόλο αξίζει κάποιος να έρθει και να απολαύσει ένα απόγευμα εδώ στο σπήλαιο της Μιλάτου και βεβαίως να μπει και στο νότο Αγίου Θωμά. Βέβαια, τι σου είπαν εκεί οι κάτοικοι, ήσουν και στο παραλιακό μέτωπο της Μιλάτου, τι σου είπαν αναφορικά με την κίνηση που αφορά βέβαια η κίνηση επισκεπτών και εσωτερικός τουρισμός και ντόπια αλλά και ξένοι οι οποίοι ανεβαίνουν και πάνε εκεί στο σπήλαιο? Σε ρεπορτάζ που πραγματοποιήσαμε, ως επιτοπλίστων, τουρίστες από Γερμανία επισκέπτονται την περιοχή και αγαπούν να επισκέπτονται την περιοχή, αλλά και από Ρωσία μέχρι πρότινος. Το στίγμα που μας έδωσαν οι επιχειρηματίες, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, είναι ότι ο τουρισμός στη Μίλατο
τουλάχιστον το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί. Και μάλιστα όχι μόνο από το εξωτερικό, αλλά και πάρα πολλοί ντόπιοι άνθρωποι από τα γύρω χωριά, οι οποίοι τόσο χρονικό διάστημα δεν είχε τύχει να έρθουν στην περιοχή και μάλιστα στο Σπήλαιο, ήρθαν τον τελευταίο καιρό, έτσι ώστε να δουν από κοντά αυτό για το οποίο άνθρωποι ταξιδεύουν χιλιόμετρα μακριά και έρχονται να το δουν και να το επισκεπτούν. Αναφορικά τώρα με τις καιρικές συνθήκες, περισσότερη ζέστη που είχε. Τώρα εντάξει, το αυτονόητο ρωτάω κι εγώ, που είχε στο παραλιακό μέτωπο εκεί που είσαι. Εντάξει, αυτονόητο. Εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή έχει περίπου 30 βαθμούς Κελσίου. Όσο περνάει η ώρα βεβαίως πέφτει η θερμοκρασία. Σίγουρα μπαίνοντας μέσα στο Σπήλαιο η θερμοκρασία είναι πολύ πιο χαμηλή. Όμως μας άρεσε πολύ σαν εικόνα το ότι είδαμε στο παραλιακό μέτωπο ανθρώπους εκεί λίγο πιο πέρα από εμάς να κάνουν το μπάνιο τους, να απολαμβάνουν. Και αυτό που μας είπαν είναι ότι ευτυχώς που πέρασε η χθεσινή και η προχθεσινή μέρα που είχε ανυπόφορη ζέστη, γιατί τώρα μπορούν να απολαύσουν πολύ περισσότερο το καλοκαίρι. Έχει και καλό ψάρι, να ξέρεις, εκεί στην περιοχή έχει και καλούς ψαράδες. Φημίζεται εκεί η περιοχή Μήλατος για το ψάρι. Λοιπόν,